Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύου, ουράνιε, παράκλητε, πνεύματι της Θείας, με τα πού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρόζος των αγαθών και ζωής του Χριστός, θέσεις κλείνωσαν ημίν και καθάρισαν ημάς από βάσης κινήτως και Χριστός των μεταθέσεων της ψυχάς ημών. Την Κυριακή που έρχεται είναι από το Μάρκον Ευαγγέλιο. Κάνουμε μια ελαφριά ανάγνωση και μετά ό,τι δώσει ο Θεός. Και εισήλθε πάλιν εις Καπερναούμ διημερών και οικούστη ό,τι εισήκον εστί. Και μπήκε, λέει ο Χριστός, στην Καπερναούμ. Για μερικές ημέρες διημερών. Και οικούστη ό,τι εισήκον εστί. Και διαδόθηκε ότι βρίσκεται μέσα σε ένα σπίτι. Και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μη και τη χωρήν, μη δε τα προστιθήραν, και ελάλη αυτής των λόγων. Στην Καπερναούμ, ο ίδιος Ευαγγελιστής, καθώς και άλλοι Ευαγγελιστές, ονομάζουν την Καπερναούμ ιδίαν πόλη, δηλαδή ότι ήταν η πόλη ιδιαίτερά του, εκεί που έμενε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και αν δεν απατώμε, Καπερναούμ σημαίνει στα εβραϊκά, την εβραϊκή λέξη, οίκος άρτου, το σπίτι του ψωμιού. Και δεν είναι καθόλου λάθος ότι εκεί έμενε και κήρυσε συνήθως ο άρτος ο εκ του ουρανού κατά βάση. Ο άρτος, ο αληθινός, ο Κύριος, που κατέβηκε από τον ουρανό. Άλλωστε είπε, είναι ο άρτος της ζωής, με κεφαλαία γράμματα. Και το ίδρυμα της ζωής είναι ο Κύριος. Και μαζευτήκανε, λέει, όχλοι κόσμος πολλής. Και αν προσέξουμε, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, οικούστη, δηλαδή πέρασε καλώδιο με μεγάφωνα και διαδόθηκε, αλλά λέει διαφημίστηκε, ότι είναι στην Καπερναούμ ο Κύριος. Και εμείς οι άνθρωποι, όταν κάτι ακούμε για οποιοδήποτε γεγονός που μας κινεί την περιέργεια, τρέχουμε. Και ακόμη, αν πρόκειται για γεγονός μεγάλο που αξίζει τον κόπο, όχι, τρέχουμε, σκοτωνόμαστε για να πάμε για να δούμε. Πολύ δε περισσότερο εδώ, που βρισκόταν στην Καπερναούμ ο Κύριος, ο Λόγος με κεφαλαία γράμματα, ο Λόγος του Θεού.
ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και βρισκόταν, λέγει, σε σπίτι, εισήκον, δεν λέει πιανού είναι το σπίτι ο Ευαγγελιστής. Προφανώς ο Κύριος προσωπικά δεν είχε που να μείνει, γιατί είχε πει και ο ίδιος, εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, ούκ έχει που την κεφαλή κλείνει, δεν έχει χώρο ιδιόκτητο για να γύρει το κεφάλι του να κοιμηθεί το βράδυ, παρόλο ότι οι αλόπεκες του ουρανού, οι αλόπεκες φορεούς έχουσι και τα πεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Αυτά τα όντα έχουν κάπου να μείνουν. Εγώ που έκανα τον ουρανό και τη γη, σαν άνθρωπος, δεν έχω τίποτα ακτίμων με κεφαλαία γράμματα. Ακτίμων με κεφαλαία γράμματα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και λάλη αυτής των λόγων, ασκούσε το έργο για το οποίο ήρθε επί της γης. Έργον είχε σαν λόγος Υιός και λόγος του Θεού να κηρύσει τον λόγο του Θεού. Γιατί μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, πως δε πιστεύσωση, πως είναι δυνατόν να πιστεύσουν οι άνθρωποι εάν μη ακούσωση, εάν δεν ακούσουν. Είναι αναγκαία εισφορά του Λόγου του Θεού, αναγκαιότατη εισφορά του Λόγου του Θεού. Η γη της ψυχής του ανθρώπου θέλει να καλλιεργηθεί και πρέπει σε αυτή τη γη να πέσει η σπορά. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο σποριάς που σπέρνω και άλλη γη δέχεται 100, άλλη 30, άλλη 10. Ελάλη, ελάλη. Εδώ μας τονίζει ο Κύριος, ο Ευαγγελιστής, ότι ο σποριάς είναι ένας ο Κύριος, αλλά μικροί σποριάδες γίνονται και άλλοι. Σταματάω εδώ αν θέλει να πει κανείς κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εμείς οι απλοί πιστοί έχουμε δικαίωμα να πούμε κάποιον λόγο Θεού, να ακούσουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν. Ακούω και εσάς να πείτε πάνω σε αυτό πριν προχωρήσω. Σίγουρα κάθε χριστιανός κάτι μπορεί να πει, βέβαια κηρύγματα και τέλα, μπορεί να συμβουλέψει το διπλανό του, να του πει μια κουβέντα που δεν ξέρει ο άλλος, δεν είναι κακό αυτό. Άλλο βέβαια τα κηρύγματα που έχουν ειδική μεταχείριση. Ναι, άλλο, σωστό, άλλο το αυτό που λέει ο Κύριος, έθετο ο Κύριος εν εκκλησία προφήτας, αποστόλους, ευαγγελιστάς κλπ, ιερείς και πρεσβυτέρους και επισκόπους και το καθεξής, εκεί είναι ειδικό το αξίωμα που η εκκλησία από τον Κύριο πήρε και το χρησιμοποιεί μέχρι στους αιώνας των αιώνων. Όμως το να πει κάποιος κάτι για να γίνει γνωστός ο Κύριος και στους άλλους, εφόσον είναι ανάγκη να πει, θα το πει. Σωστά ακούστηκε. Και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες,
ερώμενων υπό τους άλλων. Και έρχονται προς τον Κύριο, προς Αυτόν. Ο Κύριος λέει, εισήκονεστι, ήταν μέσα στο σπίτι. Αυτοί έρχονται απ' έξω για να μπουν μέσα στο σπίτι. Και τον έφεραν, λέει, σηκωτό, ερώμενο, υπό τεσσάρων. Τον κουβαλούσαν τέσσερις για να λάβει προφανώς από τον Κύριο την ίαση τη σωματική. Να λάβει την ίαση τη σωματική, ερώμενο από τεσσάρων. Εδώ δεν μας κάνει μία ο Ιερός Ευαγγελιστής τι ήσαν αυτοί οι τέσσερις. Ήσαν άνθρωποι πίστεως ή απλώς φιλάνθρωποι που είχαν αγαθά αισθήματα και σήκωναν τον παραλυτικό για να τον μεταφέρουν από καλοσύνη να τον κάνει καλά ο Κύριος. Ή είχαν πίστη αυτοί ή ο παραλυτικός με τη δική του πίστη τους έκαμψε τη θέληση και δέχτηκαν να τον κουβαλήσουν για να τον μεταφέρουν εκεί που είναι ο Κύριος. Το ζήτημα είναι ένα, ότι ήσαν καλοί Σαμαρίτες οι τέσσερις που τον σήκωσαν. Και τον σήκωσαν βεβαίως και τον έφεραν, αλλά δεν τον έφεραν μόνο, γιατί μας πληροφορεί παρακάτω, μη δυνάμενη προσεγγίσε αυτό διά των όχλων, λέει, και επειδή δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον Κύριο με κανένα τρόπο, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να δουν τον Κύριο για να θεραπεύσουν τον ασθενή, μη δυνάμενη προσεγγίσε. Εδώ παρουσιάζεται το φαινόμενο μιας εκ των πραγμάτων αδυναμίας. Αλλιώς θα έπρεπε, ήταν αδύνατο να διασχίσουν το πλήθος που ήταν γύρω-γύρω από την πόρτα και από το σπίτι για να κάνει καλά τον ασθενή. Θα ήθελα να πω το εξής, εδώ να κάνω ένα σχόλιο που μας το λέγει και η Αγία Γραφή. Λέγει το εξής, ότι μπορούσαμε εμείς οι Ευαγγελιστέ, όχι μόνο αυτό το βιβλίο, τα τέσσερα Ευαγγέλια, να γράψουμε. Βλέποντας και γράφοντας αυτά που έκανε ο Κύριος, καλησπέρα, αλλά να γράφουμε βιβλία που να μην μπορεί να τα χωρέσει όλος ο κόσμος. Το γράφει αυτό που θέλω να σταύρω. Σε ένα Αθηνό το λέει κάπου. Μόνο και σε ο Θεολόγος. Τι λέει? Ότι αν γράφεται καθένα, λέει, από αυτά που έκανε ο Κύριος, ουδέν αυτόν είμαι, λέει, χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Το πώς φωνάπατα. Λέει, όλος ο κόσμος, το τονίζει, δεν θα χωρούσε ανεγράφοντος στις βιβλιοθήκες αυτά που έκανε ο Κύριος. Αυτά που έκανε ο Κύριος. Θέλω εδώ να σταθώ για να έχουμε υπόψη μας. Ξαναπέστε να τα ακούσουμε καθαρά ένα-ένα. Είπες ότι εάν εγγράφοντο όλα όσα έπραξε ο Κύριος, καθένα χωριστά. Καθένα χωριστά. Χωριστά το ίδιο πράγμα είναι, ναι. Λέει, πράγμα θα ήταν ένα βιβλίο. Λέει, είμαι, νομίζω, ουδάν τον κόσμο άπαντα χωρίσει, ότι όλος ο κόσμος δεν μπορεί να χωρίσει. Τα γραφόμενα, λέει. Λοιπόν, αν εγγράφονται τα γραφόμενα, δεν θα φτάνανε. Τι έχει να πει αυτό? Έχει να πει το εξής.
εμείς που σας γράψαμε τα Ευαγγέλια και που τα είδαμε όλα εκείνα με τα μάτια μας, αρκεστήκαμε να σας γράψουμε όσα είναι αναγκαία για να σωθείτε. Αυτά που είναι γραμμένα φτάνουν. Δεν ασχολούμεθα με πληθώρα γεγονότων που έπραξε ο Κύριος, τα πλέον συγκεκριμένα, τα πλέον βασικά, τα πλέον χρήσιμα σας μεταφέρουμε. Είναι, δηλαδή είναι περίληψη της περιλήψεως τα Ευαγγέλια, έτσι δεν είναι. Περίληψη της περιλήψεως τα Ευαγγέλια. Νομίζω ότι με καταλαβαίνετε. Και όχι μόνο αυτό, είναι και οι Απόστολοι, σε άλλα βιβλία όπως είναι οι Διαταγές των Αποστόλων, που γράφονται κι άλλα. Αλλά στα Ευαγγέλια περιέχονται μόνο αυτά που έχουν εδώ μέσα. Που μας λέει ότι ακούστε, υπάρχουν κι άλλα που έχουν διασωθεί στόμα με στόμα, από γενιά σε γενιά. Παράδοση. Παράδοση. Έτσι λέει ο αδερφός ο Σταύρος. Είναι ναι μεν οι γραφές, αλλά είναι και η ιερά παράδοση. Ιερά παράδοση. Η Εκκλησία μας κάνει χρήση και των γραφών και της ιεράς παραδόσεως. Χωρίς αυτά τα δύο δεν στηρίζεται η αλήθεια. Δεν στηρίζεται η αλήθεια. Λοιπόν, και άρα λοιπόν αδύνατον ήταν να πλησιάσουν, αδύνατον. Και κάνανε αυτοί τα αδύνατα, δυνατά οι τέσσερις άνθρωποι για τον συνάνθρωπό τους. Τα δύνατα, δυνατά. Απεστέγασαν τη στέγη, χάλασαν τη στέγη, την άνοιξαν, όπου είναι ο Κύριος, κάτω από την οποία βρισκόταν ο Κύριος, και εξορίξαντες, και αφού έβγαλαν αυτά τα που είχε από πάνω, κεραμίδια τι είχε τα λοιπά, κατεβάζουν μπροστά στον Κύριο τον παράλυτο. Όχι όπως είναι το κρεβάτι, λέει, χαλώσει τον κράβατο. Χάλασαν το κρεβάτι που το σηκώνανε. Του φαίνεται το κατεβάσανε με κάποιο ρούχο μέσα για στον Κύριο. Κοιτάξτε, όταν αναγνώσονται τα Ευαγγέλια, αυτά και άλλα Ευαγγέλια, πρέπει να περνάει το λογισμό μας ότι άδειαζαν ολόκληρες πόλεις όταν περνούσε ο Κύριος και κήρυτε, και ότι γινότανε συνωστισμός, όπως λέει ο λαός, πατής με πατώσε. Δεν ήταν απλό να πάρεις έναν άνθρωπο να τον πας, ούτε μια γυναίκα που ήταν μέσα στον όχλο και ήταν συγκύπτουσα και έλεγε εγώ θα του πιάσω το ύφασμα. Δεν ήταν εύκολο. Ναι, μπορούσα. Έπρεπε να κάνει υπερπροσπάθεια με το παραπάνω για να μπει, να πλησιάσει τον Κύριο κάποιος. Ναι, ο όχλος. Δεν βλέπουμε τι γίνεται όταν είναι κάποιο μεγάλο πρόσωπο έρχεται σε μια πόλη, σφρώγει ένα στον άλλον για να δει το πρόσωπο που περνάει. Εκεί ήταν το μοναδικό πρόσωπο που πέρασε από τη γη και άδειαζαν, λέει, οι πόλεις. Κάπου λέει ο Ευαγγελιστής, λέει, πεντάπολεις, πέντε πόλεις είχαν αδειάσει, λέει, για να ακούσω τον Κύριο. Άλλος πώς οι Εβραίοι είπανε, εκείνος εδώ, για τον Χριστό, οι Εβραίοι, οι Γραμμείς και οι Φαρισαίοι, άμα τον αφήσουμε, όλος ο κόσμος θα πάει. Δεν πάει. Θα έρθει η Ρώμη και θα μας κάνει εδώ πέρα σκόνη. Με τα λόγια τα δικά μου το λέει και το πράγμα. Του γράφει το Ευαγγέλιο μέσα. Γι' αυτό λοιπόν ας τον φάμε. Να φύγει από τη μέση. Το Κύριο δηλαδή το φάνε οι γραμμείς και οι Φαρισαίοι. Όπως και το έκανε, το σταύρωσαν δηλαδή. Εδώ λοιπόν έκαναν υπέρ το δέον προσπάθεια, τα δύνατα δυνατά. Και τον κατέβασαν μπροστά στον Ιησού. Ιδών δε ο Ιησούς
την πίστη αυτών, λέγει το παραλυτικό. Αφού είδε την πίστη, λέει αυτόν με ωμέγα υπονοεί και τους τέσσερις των σύγκονων. Μπορεί να είναι και παραλυτικός μες στη μέση, είναι πληθυντικός έντομος. Τέκνον αφέοντες οι αμαρτίες σου. Εδώ ο Κύριος δεν του είπε σε κάνω καλά, γιατί, πες το γιατί, κάνε σχόλιο άμα θέλεις, γιατί δεν του είπε ευθύς αμέσως σήκω και περπάτα. Για να δείξει ότι είναι Θεός και μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το μείζον. Το μεγαλύτερο είναι... Εξ αμαρτιών του ήταν άρρωστος. Ναι. Το λέει αυτό, παρακάτω. Άλλος πρέπει να είναι. Καλά, όλοι μας, λόγω των αμαρτιών μας, πάσχουμε και φέρουμε. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Αλλά θέλω να πω, οι αμαρτίες, οι οποίες για μας, για μένα, για τον κόσμο γενικά, είναι το πιο ανεπαίσθητο, το πιο ασύλληπτο στο νου και στην καρδιά, με τα δεδομένα, τα ανθρώπινα τα δικά μας, να το καταλάβουμε, δεν γίνεται αντιληπτό. Είναι το μεγαλύτερο από τα κακά, λέει ο Ρωσόστομος. Δεν υπάρχει από την αμαρτία μεγαλύτερο κακό, λέγει ο Ρωσός Χρυσόστομος. Γι' αυτό και πολύ καθαρά και ξάστερα λέγει, δεν φοβάμαι, ο Ιερός Χρυσόστομος, τίποτα άλλο παρά μόνον την αμαρτία. Δεν φοβάμαι, λέει, άλλο τίποτα, μόνο την αμαρτία. Γιατί, το λέει, ουδενός δέδικα, η μη αμαρτίας μόνον. Δέδικα σημαίνει φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα άλλο, παρά μόνο την αμαρτία. Το θάνατο όχι, τα βασανιστήρια όχι. Από τα ανθρώπινα κακά που εμείς τα φοβόμαστε και τα τρέμουμε, ό,τι έχει σχέση με τον πόνο, το τρέμουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει όχι, την αμαρτία μόνο. Οι πατέρες λένε ότι η μεγάλη αγάπη του Θεού είναι εκείνη που μας κρατάει σε άγνοια από το μεγαλύτερο από τα κακά που λέγεται αμαρτία. Δεν θα είχαμε ποτέ την αντοχή να ατενίσουμε την αμαρτία όπως είναι. Είναι απόλυτα κακά το χειρότερο, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Συνεπώς το καλύπτει ο Κύριος και αφήνει να μας προσεγγίζει η αμαρτία σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, για να μην πάθουμε κακό και μας τυχήσει πάρα πολύ. Ο Κύριος όμως που έπλασε τον άνθρωπο και που λέει ο ψαλμωδός, ο φυτέψας το ους ουχή ακούει, αυτός που σου έβαλε σένα το αυτί, εννοεί τα αυτιά δηλαδή, τα δύο, δεν ακούει αυτά που λες. Αυτός που σου έδωσε το μυαλό ουχή κατανοεί, δεν καταλαβαίνει αυτά που εσύ σκέφτεσαι μέσα σου. Και αυτός που σου έδωσε την καρδιά δεν είναι εκείνος που ετάζει, που ερευνάει καρδίας και νεφρούς. Αυτός λοιπόν είναι ο, πες το τώρα, καρδίας και νεφρούς, καρδιογνώστης.
καρδιογνώστης, γνωρίζει όχι με κάθε λεπτομέρεια, δεν μπορεί να γίνει περιγραφή για τη γνώση που έχει ο Θεός, για όλα τα πράγματα. Παντογνώστης με κεφαλαία γράμματα. Είναι ένας, μόνο Κύριος είναι. Λοιπόν, πριν το φέρουνε ήξερε ο Κύριος ότι έρχεται και ξέρει και ποιος είναι, ήξερε και ποιος είναι, γιατί αυτός τον δημιούργησε, τον έφερε στον κόσμο. Και γι' αυτό του λέει, σου συγχωράς αμαρτίες, σωστά υπόθηκε ότι η αιτία του κακού ήταν η αμαρτία. Η αιτία του κακού, της παραλύσεως, ήταν η αμαρτία. Αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όταν είδαν ότι μίλησε περί αφέσεως αμαρτιών, ότι δίνει συγγνώμη, με το μάτι που διέθεταν, το κακό μάτι, του φθόνου το μάτι, γιατί από το φθόνο χειρότερο κακό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιατί είναι το μάτι εκείνο που έριξε τον νεοσφάλα από τον ουρανό. Αυτός είναι με κεφαλαία γράμματα ο φθονερός, ο διάβολος. Λέει ο διαβάλλον. Ο διάβολος είναι ο διαβάλλον. Εκείνος που διαβάλλει συνεπώς στον άνθρωπο το Θεό. Στον άνθρωπο το Θεό. Αυτός λοιπόν είναι εκείνος που έριξε τον Αδάμ και την Εύα στην κόλαση και συνεπώς διαβάλλει. Όσοι λοιπόν διαθέτουν διαβολέα εσωτερικά και υποβολέα τον διάβολο, βλέπουν και καταλαβαίνουν, όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, αμέσως διαλογίστηκαν. Διαλογίστηκαν. Θα σταθούμε λίγο εδώ στο θέμα των διαλογισμών. Διαλογισμών. Δηλαδή, έκαναν εσωτερικούς λογισμούς χωρίς να ανακοινώσουν πουθενά. Δεν λέει το Ευαγγέλιο ότι σαν ανακοίνωσαν κιόλα, αλλά μόνοι τους εσωτερικά είπαν, τις δύναται αφιένε αμαρτίας. Ποιος μπορεί να αφαιρεί, να συγχωρεί δηλαδή αμαρτίας, ουδείς ημί ο Θεός. Μόνο ο Θεός. Και άρα βγάζουμε συμπέρασμα από κάτω. Τι μας παριστάνει το Θεό, αφού είναι ο γιος του Τέκτονα και της Μαρίας. Εκεί καταλήγει ο συλλογισμός αυτός. Μας παριστάνει το Θεό. Δεν παριστάνει το Θεό. Αυτό λένε οι απόγονοι του διαβόλου, οι μάρτυρες του Ιαχωβά, μέχρι την παρούσα στιγμή και στους αιώνες των αιώνων, εφόσον είναι παιδιά του διαβόλου, αυτό λένε, ότι δεν είναι ο Χριστός Θεός. Άμα δεν είναι να μετατυπήσεις μάρτυρα του Ιαχωβά, χιλιαστή, ρώτησε τον, είναι Θεός? Εκεί τα κομπλάρδι θα το πει, θα αρνηθεί να απαντήσει αν θέλει, γιατί παριστάνει τον χριστιανό, και θα πει στη συνέχεια δεν είναι Θεός. Βλαστημή εναντίον του Κυρίου. Λοιπόν, λέγει, για να είμαστε στο θέμα μας μέσα, τις δύναται αφιένε αμαρτίας. Καταρχάς, τι, γιατί γεννήθηκε ο Κύριος. Γιατί ήρθε στον κόσμο ως Μεσσίας. Δεν του αποδόθηκε το όνομα Μεσσίας για κανένα άλλο λόγο, παρά μόνο για ένα.
Μεσσίας ίσον Μεσσίτης. Συνέχισε το. Δηλαδή, ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Μπήκε στη μέση. Το μεσότυχο λέει της έκτρας καθαρούς. Δυνατά, να το ακούει και εκείνο. Πες το, το μεσότυχο. Της έκτρας. Καθήλε. Και αφού γκρέμισε, η λέξη καθήλε σημαίνει γκρέμισε τη μεσοτυχία. Ποιος είχε βάλει τη μεσοτυχία? Κάποιος έβαλε μεσοτυχία. Κάποτε άνθρωπος έβλεπε φάτσα το Θεό. Μπήκε στη μέση κάποιος, χτύπησε, έκτισε ένα ντουβάρι μεγάλο και είπε τώρα από εδώ και πέρα δεν βλέπεις το Θεό. Γιατί έτσι θέλεις και δεν βλέπεις το Θεό. Το θέλεις μόνος σου και είπες δεν θέλω το Θεό. Έρχεται λοιπόν ο Μεσσίας. Καθήλε λέει το μεσότυπο, γκρέμισε τη μεσοτυχία, όπως γκρέμισαν αυτοί εδώ, τη στέγη, γιατί εμπόδιζε να κατέβει ο παράλυτος ή να γίνει καλά από τον Κύριο. Πρέπει κάποιοι να γκρεμίσουν τη μεσοτυχία, ρε παιδιά, πώς θα γίνει. Γκρέμισε ο Κύριος, πρέπει και εμείς να γκρεμίζουμε τη μεσοτυχία μες στον κόσμο. Πρέπει, χωρίς να παριστάνουμε τους ψευδομεσσίες, ούτε τους μικρομεσσίες, αλλά απλούς χριστιανούς, να μυρίζουμε και λίγο Χριστό. Και αυτό είναι αρκετό, να το μυριστεί ο άλλος και να πει κάτι βλέπω, άρα είναι χριστιανός, άρα ο Χριστός ζει και βασιλεύει. Μεσσίας λοιπόν ο Κύριος γκρέμισε τη μεσοτυχία και ένωσε τα πριν διεστώτα. Αυτά που είχαν χωρίσει στο παρελθόν. Τώρα το παρελθόν έφυγε από τη μέση και γέγονε, λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, κενά, με αλφα γιώτα τα πάντα, έγιναν όλα καινούργια. Γι' αυτό και η Κυριακή είναι η καινή με αλφα γιώτα ημέρα. Μέχρι Σάββατο υπήρχε. Δεν υπήρχε Κυριακή. Μπήκε η Κυριακή από την Ανάσταση του Κυρίου και μετά, για την ημέρα του Κυρίου, καινή ημέρα. Πώς το λέει, καινόν Πάσχα, ο Πάσχα το Μέγα, καινόν, καινούργιο Πάσχα είναι. Το παλιό Πάσχα είναι το εβραϊκό Πάσχα. Άρα λοιπόν τον γκρέμισαν. Αφού γκρέμισαν, βλέπετε, προσέξτε, εξόριξαν τη στέγη, άμα τα προσέχουμε, γκρέμισαν τη στέγη, έφυγε το ντουβάρι που εμπόδιζε, τον πέρασαν μέσα, του λέει σε κάνω καλά από τις αμαρτίες. Πρέπει να φύγει κάποιο ντουβάρι από τη μέση. Να μην βάζουμε μεσοτυχία όλοι μας και εμποδίζουμε την προσέλευση του Κυρίου για να μας γιάνει την ψυχή μας. Πάντα υπάρχει μεσοτυχία. Και δυστυχώς η μεγαλύτερη μεσοτυχία είναι ο εγωισμός που έχουμε. Είναι αμαρτία η εγωισμός. Λέγει, το διάβαζα στο Σιμεών, το νέο θεολόγο, ότι όταν κάποιος ενοχλεί και του απαντάς, γι' αυτό το είπα αυτό που είπα εγώ, και του απαντάς, έχεις το φίδι μέσα σου, αυτό που ενόχλει τον Αδάμ, τον εγωισμό. Το φίδι το ονομάζει. Αυτοί που το λένε εκείνο το πράγμα, όχι μόνο το λένε με λόγια, αλλά το βίωναν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έβρισκαν ως γιατριά πρώτη την ταπείνωση. Δεν υπάρχει άλλη γιατριά για να πας κοντά στον Κύριο και να είσαι παιδί του, είναι η ταπείνωση. Το φίδι, λέει, έχεις μέσα σου και σε δαγκώνει και κουνιέσαι και απαντάς. Και σε τεινάζει και στον αέρα. Και βέβαια είπανε, τον ονόμασαν και τον Κύριο εσωτερικά. Πώς? Τι ούτως ούτω λαλεί βλαστημίας? Γιατί αυτός βλαστημεί αυτή τη στιγμή? Οι Εβραίοι διαλογίστηκαν και τον Κύριο. Όλα, κοιτάξτε, στη ρίζα του στυπάει ο Κύριος. Η ρίζα του κακού είναι ο λογισμός.
Εδώ, η ρίζα του κακού, πουθενά άλλου δε. Άμα εδώ δεν έχει πέσει ο σπόρος ο κακός, δεν φυτρώνει κακό να βγει και προς τα έξω. Άμα εδώ υπάρχει το, και το μεγαλώνεις, το μεγαλώνεις, τότε μεγαλώνεις τις ρίζες και γίνεται δέντρα και δεν ξεριζώνεται ποτέ. Ο λογισμός είναι η συφορά του ανθρώπου, λέγει ο Πάτερ Παΐσιος, ότι αν αφήνεις και μεγαλώνει ο κακός λογισμός μέσα σου, τότε όχι ο πνευματικός σου, λέει, όχι ο Μέγας Αντώνιος, έτσι το γράφει, όχι όλοι οι Άγιοι, αλλά με κακό λογισμό που εσύ μέσα σου καλλιεργείς, ούτε ο Θεός δεν σε κάνει καλά. Πρέπει εσύ να δημιουργήσεις σιγά σιγά καλό λογισμό για να έρθει ο Θεός να σε κάνει καλά. Ούτε, λέει, ο Θεός δεν μπορεί να σε κάνει καλά, αν εσύ θέλεις και καλλιεργείς το λογισμό μέσα σου. Το προσέξαμε και το πράγμα. Συνεπώς, εδώ τους λέει, λέει ευθέως επιγνούς ο Ιησούς το πνεύματι αυτού, ότι ούτως αυτοί διαλογίζονται εν αυτής, μόλις ως άνθρωπος κατάλαβε ότι αυτά σκέπτονται, είπε σε αυτούς, τι ταύτα διαλογίζεστε τις καρδίες ημών, γιατί μέσα στις καρδιές, προσέξτε το, δεν είναι μόνο μία η λογική, είναι δύο λογικές και μία είναι ανώτερη την άλλη. Τούτη η λογική είναι φυσιολογική λογική, δηλαδή γεννιόμαστε και την κουβαλάμε. Και της καρδιάς η λογική, η σωστή λογική είναι του Θεού η λογική. Αυτή δεν είχαν του Θεού τη λογική στην καρδιά, εν τες καρδίες ημών, η φωλιά των λογισμών, η γη που γεννάει τους λογισμούς, τους καλούς και τους κακούς, είναι η καρδιά του ανθρώπου. Από εκεί εκπορεύονται. Πες το, πώς το είπε ο Κύριος. Όλες οι αμαρτίες, πορνεία, μοιχεία, λέει και... Ναι, όταν καταδίκασε κάπου άλλου τους Εβραίους, πάλι για το φθόνο. Λέει, εγάρ της καρδίας ημών εξέρχονται διαλογισμοί, πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνεία κλπ. Από την καρδιά βγαίνουν, δεν βγαίνουν από το μυαλό. Άμα τα η καρδιά συλλογίζει το μυαλό και άμα το μυαλό συλλογίζεται και καλλιεργεί, εκπορεύει. Λένε οι πατέρες, σου έσπηρε ο πειρασμός λογισμό κακό. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Αυτό είναι το έργο του. Όλοι γεννηθήκαμε καλή λίαν από τα χέρια του Θεού. Καλή λίαν. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Τον κακό λογισμό τον έσφερε εκείνος εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων ο κακός λογισμός. Εμείς είχαμε καλό λογισμό από την αρχή που είμαστε δίπλα στο Θεό. Δεχθήκαμε το σπόρο το κακό, το λογισμό το κακό, τον καλλιεργήσαμε και τον πράξαμε. Όταν λοιπόν μας το σπέρνει δεν είναι κακό, ούτε το δεχόμαστε είναι κακό. Και όταν το πράττουμε είναι το χείριστο, παραπάνω από κακό. Γιατί όχι μόνο το δεχτήκαμε, αλλά και πράξαμε το κακό. Εδώ ο Κύριος λοιπόν του συλλαμβάνει επ' αυτοφόρο να ενεργούν με διαλογισμούς που είναι η βάση της πράξεως. Η βάση κάθε πράξης είναι ο λογισμός, είτε καλής είτε κακής πράξεως. Για να τους δείξει ότι είναι πονηρός ο τρόπος ο δικός, κακός, φθονερός, τους λέγει λοιπόν, εσείς τι λέτε, ποιο έργο είναι πιο δύσκολο ή ευκολότερο, να του πω σήκω και περπάτα ή να του πω σου συγχωρά τις αμαρτίες.
Αυτοί βέβαια, έτσι δεμένοι που ήσαν στο κακό, δεν είχαν τη βεβαιότητα ότι Υιός του Θεού είναι, αφού τους σκέπαζε ο φθόνος. Αφού για να δεις τον ήλιο πρέπει να έχεις καθαρό τον ορίζοντα και καθαρά τα μάτια. Για να δεις τον ήλιο πρέπει να έχεις καθαρό τον ορίζοντα και καθαρά τα μάτια. Όταν βάλεις στα μάτια σου μπροστά ένα γυαλί που να είναι σκοτεινιασμένο, δεν θα δεις τον ήλιο. Αυτοί είχαν μπροστά στα μάτια τους σκοτάδι από φθόνο. Και επομένως ο φθόνος γεννάει το μεγαλύτερο κακό, το φθόνο. Βγάλετε από το φθόνο ένα γραμματάκι να δείτε ότι είναι αδέρφια οι λέξεις. Φθόνος και φόνος πάνε μαζί. Είναι ένα θήτα. Η Αγία Γλώσσα μας, τι γλώσσα είναι, που είναι γλώσσα μεγαλείο. Φθόνος χωρίς θήτα είναι φόνος. Λοιπόν, αυτά είχαν αυτοί οι γραμματείς και φαρισαίοι. Έτσι λέει, για να δείτε ότι είμαι Υιός του Θεού και ότι έκανα το πρώτο, το δυσκολότερο, και το άλλο είναι πιο εύκολο, να το σηκώσω από το κρεβάτι. Έγινε, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε, του λέει, σπίτι σου. Και σηκώνει το παράλληλος, βάζει το κρεβάτι στην πλάτη και πάει σπίτι του. Και λέει άλλος Ευαγγελιστής, εξίσταντο πάντες. Το εξίσταντο σημαίνει τα έχασαν, θαύμασαν, απόρρισαν για το μεγαλείο της δυνάμεως ως Θεού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και δόξαζαν τον Θεό. Και να αποκαλύψω λίγο παρακάτω. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που ζει τη ζωή, ο περισσότερος κόσμος ζει τη ζωή του τυφλοπόντικα. Έχει μάτια, είναι μες στη γη, αλλά δεν βλέπει. Γι' αυτό λέει τυφλοπόντικας. Ο αρουραίος δηλαδή, που λέμε αλλιώς. Ζει μες στην άρουρα, μες στη γη. Ο περισσότερος κόσμος ζει τη ζωή του τυφλοπόντικα, γιατί το συγγυεί μόνο η ύλη. Και λέει, οι πατέρες μας ονομάζουν τη γη, το χώμα που περπατάμε πάνω, χθος, χθονός, δηλαδή γη, χώμα. Και από εκεί είναι και το χούς, που λέει ο ιερέας όταν θάβει, του ρίχνει το χώμα πάνω στο λείψανό του και λέει χούς ή και εις γη να πελεύσει. Χούς, δηλαδή χώμα, χθος, γη. Λοιπόν, οι πατέρες μας με το χθος χθονός αποδίδουν τον άνθρωπο, το σώμα του ανθρώπου που είναι πλασμένο, γιατί είναι και χώμα ο άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είναι χωματένοι εντελώς, τυφλοί εντελώς, τους στρέφει η γη, τη γη βλέπουν ότι είναι αυτοί που έφερε τον άνθρωπο εδώ στη γη. Τίποτα άλλο παραπάνω. Όμως ο Κύριος εδώ δείχνει ότι δεν είναι η γη, ότι είναι αυτός που έκανε τη γη. Εγώ έχω τη δύναμη αυτό που δεν έχει δύναμη να το κάνω δυνατό. Εγώ έχω τη δύναμη αυτό που δεν μπορεί να περπατήσει να το κάνω περπατήσει. Εγώ έχω τη δύναμη εκείνο που έχει πέσει χαμηλά στα βάθη του Άδη να το βγάλει από τον Άδη. Την έχει αυτός και μόνο αυτή τη δύναμη. Αλλά τι ωραίος που είναι ένας αρχαίος, ποιος είναι, το Αρχιμίδης είναι, δεν το θυμάμαι καλά, που έλεγε δώσμη πα, δώσμη, δώσε μου πα τόπο, στο, στο, να σταθώ, δώσε μου τα, πα, τόπο να σταθώ και ταν γάν κινήσω.
Δώσε μου, λέει, ένα τόπο που να είναι τόσο γερός, να σταθώ επάνω και έχω μία δύναμη ώστε να κουνήσω τη γη και τα γάν κινήσω. Αυτός είναι ο χριστιανός. Έχει αυτή τη δύναμη το Χριστό, αλλά ο Χριστός χρειάζεται τόπο για να σταθεί, για να κουνηθεί η γη. Τόπο, και λέει, «Ιέ μου, παιδί μου, δώσ' μη συν καρδίαν, δώσ' μου σε παρακαλώ την καρδιά σου, να σταθώ εγώ εκεί μέσα και να στην κάνω την καρδιά σου αυτός που είμαι εγώ. Εγώ είμαι παράδεισος, θα στην κάνω την καρδιά σου παράδεισο. Αυτό το χώρο θέλω να σταθώ. Δώσε μου το, σε παρακαλώ, ιδού έστηκα επί τη θύρα και κρούω. Στέκω στην πόρτα της καρδιάς σου. Άνοιξε μου, σε παρακαλώ, να περάσω μέσα, να σταθώ και την καρδιά σου θα καθαρίσω και μαζί με τη δική σου θα κουνήσω και τους γύρω σου. Θα κουνήσω και τους γύρω σου». Έβλεπε λοιπόν τις καρδιές τους, δεν είχαν αφήσει ίχνος οι γραμματείς και Φαρισαίοι ούτε μια μικρή τρυπίτσα να περάσει μία ακτίνα χάριτος. Ο Κύριος λέει, εγώ θέλω να μου ανοίξεις εσύ μια μικρή τρύπα να σταθώ, για να κουνήσω και να πετάξω από μέσα σου την κοπριά του Αυγίου που υπάρχει μέσα στην καρδιά σου. Μέσα μας, θέλουμε δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, φωλιάζει, υπάρχει ετών πολλών κοπριά που τη βγάζει μόνο ο Κύριος, κανένας άλλος δεν μπορεί. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, που αισθάνεται, τι να πούμε εμείς, δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Αυτός που το έζησε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ένιωθε ότι ήταν σφιχτά δεμένος προ Χριστού, πριν γνωρίσει τον Χριστό δηλαδή, με την αμαρτία. Και φώναζα, τι σμερίσετε, ποιος θα με λυτρώσει, το ρίσετε είναι αυτό, από του σώματος του θανάτου τούτου. Λέει, εγώ νιώθω στο πετσί μου ότι η αμαρτία με έχει δέσει σφιχτά και ότι είναι σώμα θανάτου. Αυτός είναι ο θάνατος ο πραγματικός. Ποιος μπορεί να με απαλλάξει? Και λέει, δόξα το Θεό, η μάχαιρα του πνεύματος μπορεί να τακ, να δώσει μία και να λύσει την καρδιά και την ψυχή από το σώμα του θανάτου. Έτσι ήταν δεμένοι, με διαλογισμούς κακούς, με αλυσίδες βαριές. Αφού τον λύτρωσε Απόστολος Παύλος την όλη την Ελλάδα και όλη την Ασία. Ένας, το αντιλαμβανόμαστε το πράγμα, ένας άνθρωπος χείρισε την Ασία ολόκληρη, πέρα για πέρα. Εκεί μπορεί να καταλάβει κανείς το μεγαλείο της πίστεώς μας. Από τα είδωλα στον Χριστό, από τους φόνους στην αγάπη του Κυρίου, από την κοινωνία χωρίς σύκτο και συμπάθεια και μέσα στην αδικία βουτυγμένη, μέσα στη χαρά του Παραδείσου, με τη δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έγινε ο Παύλος ο τόπος που στάθηκε ο Χριστός και κούνησε τη γη ολόκληρη, Απόστολος Παύλος. Και κάθε ένας που το νιώθει και το πράγμα, το κάνει, ας μην το καταλαβαίνει. Κουνάει τους γύρω του. Είναι αδέη δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου αφιένα αμαρτίας επί της γης, λέγει το παραγητικό. Θέλετε να δείτε, ορίστε, έχω εξουσία. Εγώ είμαι αυτός που έκανα τα πάντα. Και τομίζον ότι το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει στον κόσμο με την αμαρτία μπορώ να την αφαιρέσω. Το καταλαβαίνετε, του είπα, σου αφαιρώ τις αμαρτίες, γιατί αυτή ήταν αιτία που είναι παραγητικός. Τώρα του λέω, σίγουρα και πρέπει να έγινε, σύλλεγω έγινε και άρα τον κραβατό σου, και είπα στον οίκο σου, σου λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Αυτός που το σηκώνανε τέσσερις, τώρα σηκώνει το κρεβάτι, μπορεί να σηκώσει και ένα βουνό μετά με τη δύναμη του Κυρίου. Και ηγέρθη ευθέως,
και σηκώθηκε αμέσως και πήρε το κρεβάτι και εξήλθεν, πρέπει να προσέξει τις λέξεις, ενώπιον, εναντίον. Ναι, το εναντίον σημαίνει ενώπιον. Εναντίον, όχι κόντρα, ενώπιον. Μπροστά σε όλους, αυτό σημαίνει. Εναντίον πάντων. Μπροστά σε όλους. Φίλους και εχθρούς του Κυρίου. Μπροστά σε όλους. Και τη λέει παρακάτω, ώστε εξίσταστε πάντας, ώστε όλοι να τα χάσουν, να θαυμάσουν, να πορήσουν και δοξάζει το Θεό. Άρα κατανόησαν ότι αυτός είναι Θεός και δόξαζαν το Θεό. Απλός λαός όμως. Ναι, αυτοί έμειναν με την κακία τους. Αυτοί έμειναν με την κακία τους. Λες να μην άγγιξε κανένα από αυτούς ο Κύριος. Εσύ τι λες, μια και το σχολιάζεις. Να μην άγγιξε κανένα, ναι. Σίγουρα, αφού οι Φαρισαίοι δεν ήταν τόσο... Ναι, υπήρχαν και αυτοί που είχαν π.χ. Νικόδημος. Ανήκε στην κατηγορία αυτή. Αλλά ήταν ωραία, ωραίο υλικό ο Νικόδημος που τον επισκέφθηκε τον Κύριο νύχτα γιατί φοβότανε. Μήπως το διαγράψουν από τα βιβλία των ραβίνων μέσα εκεί πέρα. Φύγε, σε κάνω από συνάγωγο. Μα δεν λέγαμε μάλλον ότι αν λέει και πολλοί των αρχών τον επίστευαν εις αυτόν, αλλά δεν το ομολόγουν, δύναμη είναι από συνάγωγοι γίνονται. Ποιος το πιο απλά δεν λέγανε το καταλάβει. Πρέπει να πει ότι και πολλοί από τους αυτούς είχαν πιστέψει. Αλλά ναι. Η γάψα λέει μάλλον τη δόξα, των ανθρώπων υπέρ τη δόξα του Θεού. Μάλιστα. Και, αυτό δεν... και ο Κύριος μας λέει τη δόξα των ανθρώπων αγάπησαν λέει. Ναι. Και λέει ο Κύριος κάπου, λέει πώς είναι δυνατόν να πιστέψετε αφού ζητάτε να πάρετε δόξα από τους ανθρώπους. Το λέει δόξα παρά ανθρώπων λαμβάνοντες. Αλλά το να ζητάμε να έχουμε φήμη στα αυτιά των ανθρώπων και στα μέτια των ανθρώπων και να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι πίστεως. Γλύφοντας κάθε μέρα τους παπάδες και τους δεσποτάδες. Όπως και να έχει. Όπως και να ζητάμε. Και ανθρώπους, δεν είναι μόνο αυτό που λες. Παρά ανθρώπο λέει ο Κύριος. Παρομοιάζω τον εκείνο φαρισαϊσμό της εποχής. Α, του Φαρισαίους. Με το σημερινό φαρισαϊσμό. Ναι. Το είπε ο Παπούλης. Τελείωσε. Το είπε ο Παπούλης. Το είπε ο δεσπότης. Εσύ τι είσαι. Α, ο Οικουμενικός Πατριάρχης που συμπροσεύχεται. Είναι η Εκκλησία ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δεν είναι δηλαδή. Εσύ δεν είσαι τίποτα. Και ας έρχεται αντίθετα με τους Αγίους. Να πω σε αυτό και που λέω σωστά μιλάς, αλλά έχω κάτι μπροστά μου που θυμάμαι τώρα. Δεν ο Καϊάφας ήταν, αρχιερέας δεν ήταν. Εδώ το Άγιο Ιερό Ευαγγέλιο δεν του αρνείται την αρχιεροσύνη. Την αρνείται. Όχι. Παρόλο ότι στάβαλε τον Χριστό. Άλλο. Λέει μάλιστα και προφήτη. Και προφήτω λέει. Άλλο. Άκον προφητεύει. Άλλο. Να προσέχουμε λιγάκι. Όσα είναι σύμφωνα με την Αγία Γραφή, όσα λέει σας λένε, λέει ο Χριστός, θα τα πείτε. Από άλλο κύριο. Τα άλλο έργα δεν θα κάνετε αυτόν. Αλλά όχι, εγώ στέκω σε αυτό που κάτι άκουσα, ότι εφόσον ασκεί καθήκοντα αρχιερατικά, δεν μπορώ να πω δεν είναι αρχιερέας αφού είναι, δεν έχει καθαρρευθεί. Δεν λέμε αυτό. Έτσι, εκεί θέλω να σταθώ. Όχι, δεν λέμε. Εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ πάνω σε αυτό. Λέμε αυτή η κίνηση του οικουμενισμού που γίνεται για να μας παραδώσουν. Η κίνηση είναι του διαβόλου. Τον αντίχριστο. Ναι, τελείωσε. Αυτό δεν δεχόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πράκτορες, δεν είναι τίποτα άλλο. Μπορεί να είναι ιερείς και αρχιερείς, αλλά είναι και πράκτορες. Τι να κάνουμε που ο Κύριος είπε να τα αφήσουμε τα αγκάθια, λέει. Δεν είπα να μιλάμε. Ναι. Τα αγκάθια να μεγαλώσουν μαζί με το σπόρο τον καλό. Και έτσι και γίνεται στην Εκκλησία μέσα. Λέει, α, σταθάθη ο καιρός του θερισμού. Έτσι είναι. Αλλά χρειάζεται και προσοχή γιατί έχει ο Κύριος τον τρόπο άμα θέλει να κάνει αυτό που εσύ διαλογίζεσαι τώρα. Δηλαδή, όλοι θέλαμε και εσύ να είναι αγρός καθαρός. Έχει τη δύναμη να τον κάνει. Όμως αυτός ξέρει τι χρειάζεται. Να
μεγαλώσει μαζί το ένα με το άλλο, για να λέγεται αρετή. Αλλιώς αρετή χωρίς να υπάρχει δίπλα το αντίπαλο πνεύμα, δεν υπάρχει αρετή. Το λέει και ο Σπασμάσιο, το λέω ότι οι κληρικοί θα γίνουν χειρότεροι όλων και ασεβέστεροι πάντων. Σε μια και δεν εννοεί. Από ό,τι σκέφτομαι, έτσι. Ναι. Η άποψή μου είναι αυτή. Δεν πιστεύω να εννοεί σε θέμα αμαρτίας. Εννοεί σε θέμα αιρέσεως. Α, όχι, αμαρτία είμαστε όλοι αμαρτωλοί άνθρωποι. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Μου λέγε ένας γνωστός, λέγει ο Άγιος, δεν ξέρω αν το με διορθώσει, γιατί είμαι κάποιος Άγιος Γρηγόριος, είναι, λέει, καθαρθήνε δι και είδα καθάρε. Λέει ότι πρώτα, λέει, να καθαρίσεις τον εαυτό σου, εγώ δηλαδή που μιλάω σε άσχημα, είναι σαν να μου λέει, εσύ γιατί μιλάς στους ανθρώπους, καθάρισε τον εαυτό σου και είδα καθάρε και μετά να καθαρίσεις άλλους. Και μου έβαλε σε σωστό δρόμο το μυαλό ένας θεόλογος άλλος, λέει, άκουσε να σου πω, εσύ μπορείς να εννοήσεις ότι πίστευε ο Γιώργος Γρηγόριος όταν το έγραφε και το έλεγε εκείνο το πράγμα, ήταν καθαρός ή έκανε αγώνα για να καθαριστεί και είχε επάνω το κόμμα λερώματα και τα καθάριζε. Λέγω, ένα ξέρω ότι όσο ζούμε είμαστε αμαρτωλοί. Συνεπώς εννοεί εκείνο που αγωνίζεται για να καθαριστεί. Καθαρός, ουδής, παρά μόνο ο Θεός. Αλλά αγώνα καθάρισης να κάνουμε. Αυτό εννοεί και μπορούμε να καθαρίσουμε τους άλλους, έτσι. Έτσι. Τι ώρα είναι? Να δούμε, λέει, το πώς δεν βγάλετε το κάφος από το μάτι σου. Το δοκό μάλλον, λέει, που έχεις στο μάτι σου και μετά θα δεις το καρφάκι, λέει, που είχε ο αδερφός σου. Σωστό. Μα έτσι λέει ο κύριος. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και μετά θα δεις καθαρά. Ναι, ναι, ναι. Αδέλφια, δίνουμε τέλος. Παναγία μαζί. Και ας έχουμε στο νου ότι ο παράλυτος είναι εκείνος που ο κύριος γιάντρεψε τότε. Αλλά είμαστε και εμείς που χρειάζομαστε να σηκωθούμε την παραλυσία μας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο αιωτής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θέατε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των ταπεινήσεων, δώσει ημίν σήμερα. Γράφεσαι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσει ημάς από τον Κύριο, διευκόν τον Αγίον τον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστός ημάς, αμήν. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και Αγία κάνει λίγο κρύο. Για εμάς τους γέρον, για μένα το γέρο είναι κρύο, για εσάς τα παιδιά είναι ημί κρύο.